Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Χριστός Ανέστη, και γεγονός είναι ότι πολλοί επιφυλάσσονται να αποδεχθούν την αλήθεια της ευχάριστης αυτής είδησης και στέκονται με κάποια καχυποψία ως προς το γεγονός της αναστάσιμης εμπειρίας. Όμως, όπως πολύ εύστοχα σχολιάζει ο σημερινός μας καλεσμένος με τη δυνατή του πένα, η δυνατότητα να ζεις την εποχή του ορθού λόγου, να στοχάζεσαι, να επικοινωνείς, να είσαι άνθρωπος της εποχής σου, δεν αποκλεί την πίστη στην αιωνιότητα. Ο Σταύρος Κουταλιανός είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, Σταύρο. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχθηκες. Με χαρά. Είπαμε και πριν και να το επαναλάβουμε ότι εσύ είσαι ο γράφων στα όμορφα που είπαμε προηγουμένως, στα πολύ όμορφα. Πρέπει να πούμε ότι σε αρκετούς τηλεθεατές μας είσαι γνωστός και από την ιδιότητα του συμβολιογράφου. Ναι, έτσι. Ναι. Είναι το επαγγελματικό μου πεδίο, είναι η συμβολογραφία, σίγουρα. Αλλά και από το αναλόγιο, από τη διακονία σου στο αναλόγιο. Περιορισμένη μεν, αλλά σημαντική θεωρώ, λόγω φόρτου εργασίας κυρίως, στην Παναγία τη Φανερωμένη, κάτω από το Ρόδος Παλάς. Χρόνια. Αλλά και σε αρκετούς έτσι διαδικτυακούς φίλους στην ιστοσελίδα σου στο Facebook, μεταξύ των οποίων και εγώ, που έχουμε αυτή την ευκαιρία να γευόμαστε το συγγραφικό σου χάρισμα. Είναι αλήθεια ότι μέσω του Facebook, επειδή ακριβώς έχει αυτή την αμεσότητα κυρίως, και το ότι μπορείς να πυκνώσεις το λόγο σου χωρίς κατά ανάγκη να συγγράψεις κάπου το πιο δεσμευτικά, είναι αρκετά ελεύθερο στη γραφή και λόγω του πιεσμένου χρόνου, λόγω των δραστηριοτήτων μου, προσφέρει μια δυνατότητα έκφρασης. Αυτή την έκφραση που την είχα λίγο έτσι, αν το θέλεις, όχι παροπλισμένη, την είχα λίγο ξεχασμένη και με ενθάρρυνση βέβαια, γιατί όσο έβλεπα ότι και είχαν και αποδοχή και τα κείμενα τους και σχολιασμό, γιατί δεν είναι μόνο να έχουν αποδοχή, τουλάχιστον να υπάρχει ένας διάλογος, είτε θετικός είτε αρνητικός, πράγματι μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να τα διαμφίσω, αλλά και ταυτόχρονα να μου έρθει η ιδέα ότι αυτό όντως το ταλέντο που αναφέρεις, το ταλέντο που είναι το θείο τάλαντον, αν είναι και σε αυτόν τον τομέα, να μπορέσω κάποια στιγμή να το κάνω και σε καλύτερη μορφή πέραν του Facebook, πέραν του διαδικτυακού τρόπου. Να σημειώσουμε επίσης ότι είσαι και επιστημονικός συνεργάτης στη νομική σχολή του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Άλλο ένα από παλιά, από το 2000, πάει τώρα περίπου από το 2004, κάνω φροντιστηριακά μαθήματα στη νομική σχολή της Κομωτινής. Έχω τη χαρά μέσω αυτού του πράγματος, που είναι άλλη μια διακονία για μένα. Δηλαδή η θεώρησή μου είναι η μετάδοση της γνώσης σαν μια μορφή διακονίας, ανεξάρτητα από το αν θα πληρωθείς, δεν θα πληρωθείς. Δεν είναι, δηλαδή, πληρωμή δεν είναι καθόλου το σημαντικό στοιχείο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία χαίρεσαι όταν μετά από 10-15 χρόνια συναντάς πράγματα. Γιατί είναι σχολή που έχει πολλούς αποφύτους. Τους βλέπεις μετά από 10 χρόνια και σ' αναφωνούν, δάσκαλε, άνθρωποι, και λένε ότι έμαθα από σένα αυτό ή εκείνο. Δηλαδή είναι μεγάλο αντίδωρο αυτό στην πραγματικότητα και ευχαριστώ τον Θεό που έστω και σε αυτό το πλαίσιο μπόρεσα να φανώ χρήσιμος και να είμαι ακόμα χρήσιμος στη διδασκαλία της νομικής επιστήμης, την οποία διακονώ και επαγγελματικά από το επάγγελμα του συμβολογράφου, αλλά και διδάσκοντας στη νομική σχολή. Και αυτή την πανεπιστημιακή καριέρα φαντάζομαι την ακολουθείς με πολύ κόπο, γιατί έχει πολλές απαιτήσεις στο συμβολογραφείο. Την έχω περιορίσει αρκετά, γιατί και η απόσταση, θα δούμε τώρα, είναι μια διαδικασία λίγο έτσι αρκετά κοπιώδης, αλλά στην πραγματικότητα είναι όαση ξεκούρασης, έτσι όπως έγινε το πράγμα. Παρότι είναι η δυσκολία, υπάρχει μια δυσκολία μετά κίνηση τώρα με τον COVID, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα μέσω της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, η οποία για μένα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ποτέ τη διαζώση στην πραγματικότητα. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι αν υπάρχει διάδραση. Δηλαδή, η όποια μεταφορά είτε γνώσης είτε των πραγμάτων που συζητάμε για τα μηνύματα που θέλει κάποιος να περάσει, είτε στο πλαίσιο του αν έχει κάποιες γνώσεις
ειδικές και επιστημονικές ή λιγότερο ή θεωρητικές είναι χομπίστας ή οτιδήποτε, αλλά έχει στην πραγματικότητα κάποιες γνώσεις, ο τρόπος να τις μεταδώσει, αυτό το χάρισμα που μπορεί να έχει κάποιος, μπορεί να το αντιληφθεί ειδικά στη σχέση την ειδική μαθητή-δασκάλου, μόνο μέσω της απτής πραγματικότητας, μέσω της εμπειρίας που μπορεί να υπάρξει σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Θεωρώ είναι από τα πράγματα που δύσκολα θα αναπληρωθούν, παρότι η ηλεκτρονικοποίηση σε πολλά πράγματα έχει βελτιώσει τον τρόπο ζωής, ωστόσο θεωρώ ότι στο επίπεδο της διδασκαλίας είναι ένα μικρό, αλλά όχι το βασικό εργαλείο. Το βασικό εργαλείο πρέπει να παραμείνει τάξη. Παραδοσιακά. Ο μαθητής και ο δάσκαλος. Το αμφιθέατρο, αν το θέλουμε, στα πανεπιστήμια και αντίστοιχα η τάξη. Η τάξη πολύ περισσότερο στην κατώτερη βαθμίδα, που μέσω της κοινωνικοποίησης προσφέρει ταυτόχρονα και της μάθησης, είναι ο ιδανικός τόπος για να γίνει αυτή η όσμωση και να μπορέσει να παράξει ανθρώπους, επιστήμονες ή μορφωμένους ή τέλος πάντων καλλιεργημένους ανθρώπους, παιδευμένους ανθρώπους. Ας ελπίσουμε να είναι ευνοϊκή η περουραίουσα ατμόσφαιρα. Μακάρι. Περάσαμε δύσκολα όλοι. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε και την ισορροπία ακόμα και τώρα. Εκτός αν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρώ τώρα ότι βαδίζουμε σε μια πορεία που μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που θα τις φέρουν οι όποιες ασθένειες. Και η επιλογή του επαγγέλματος του συμβολιογράφου σε σχέση με το επάγγελμα του δικηγόρου. Κοιτάξτε, να είμαι και ειλικρινής, είχα και την τύχη να είναι η μητέρα μου συμβολιογράφος, οπότε είχα μια εμπειρία και στη λειτουργία του επαγγέλματος, αλλά κυρίως για μένα η επιλογή δεν ήταν τόσο το να διαδεχθώ ή να λάβω το αρχείο της μητέρας μου, κυρίως σε σχέση του δικηγόρου, του επάγγελμα με του συμβολογράφου, ήταν ότι πάντα μου άρεσε ο ρόλος ότι να είσαι ανάμεσα στα πρόσωπα χωρίς να τα υποκαθιστάς ή να πρέπει να ταυτιστείς με αυτά ακριβώς. Αυτή η ταύτιση ήταν λίγο που δεν μου άρεσε τόσο πολύ, ώστε να μπορώ να υιοθετώ πράγματα που έπρεπε για τη σκοπιμότητα. Και αυτό δεν μου άρεσε γενικώς, όχι μόνο στο επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά γενικά σαν στάση ζωής. Οπότε θεωρώ ότι η συμβολιογραφία, με το να φτάνει ο συμβολιογράφος να ξισώνει και να προσπαθεί να εξισορροπήσει τα αντιτιθέμενα συμφέροντα υπακούοντας τον νόμο, θεωρώ ότι ήταν ένα επάγγελμα το οποίο από τα νομικά ήταν πιο συγγενής προς τη δική μου προσωπικότητα παρά του δικηγόρου. Υπάρχουν όμως και άλλες αγάπες, όπως είπαμε, στο ψαλτήρι. Ναι. Το ψαλτήρι, λοιπόν. Θεωρώ ότι η ενασχόλησή μου δεν είναι σε ανώτατα επίπεδα, αλλά είναι καθαρά ερασιτεχνική σε αυτή τη φάση. Βέβαια, ακολούθησα κάποιες σπουδές στην Κομωτινή, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου εκεί, διότι βέβαια είχα το ερέθισμα, για να είμαι ειλικρινής, το ερέθισμα ήταν ότι στη Φανερωμένη, την Παναγιά τη Φανερωμένη, εκκλησιαζόμασταν οικογενειακώς. Λόγω της τότε πολύ καλής σχέσης που είχαμε με τον πρεσβύτερο τον Παπαμελέτιο, τον Μακαριστό, έτσι, έναν ιερέα με γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, που κατάφερε με την απλότητά του και κάναμε κάποιες συζητήσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ίστατο στο Ιερό Βήμα, να μου αποκαλύψει κάτι το οποίο υπήρχε προφανώς, ή θέλω να πω, είχα και οικογενειακά από τις γιαγιάδες μου, καταβολές, ο προπάπους μου, ο Μιχαήλ Αλμυρός ήταν γραμματέας της Μητροπόλεως, θεωρώ όλο αυτό βγήκε φυσικά μέσα από μένα, αλλά και μέσα από τις ίδιες τις καταβολές, όπως πολύ ορθά σημείωσες. Ο τρόπος με τον οποίο διάβαζα, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, εγώ δεν το βρίσκω ακόμα και τώρα, σε ανθρώπους πολύ πιο μορφωμένους. Ο τρόπος με τον οποίο είχε μιλήσει για κάποια πράγματα λίγο αυστηρά, λίγο ιδιότροπα, αλλά πάντα, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που με άφησε από μικρό και αυτό στην ουσία μου λέει, έλα εδώ, επειδή είχες και καλή φωνή, σιγά σιγά δεν παρά τα λάθη, παρά την απειρία, παρά το όλο στρες, σιγά σιγά αυτό αποτέλεσε την αρχή, ώστε μετέπειτα στις σπουδές μου, όταν μου δόθηκε ευκαιρία να μπορέσω να διεισδύσω μέσα από τα λόγια της ακολουθίας, μέσα από τις καταβασίες, μέσα από τους έννους, όλη τη Θεία Ψαλμωδία,
να διζήσω ακόμα, θεωρώ πολύ σημαντικό, στην ελληνική γλώσσα και μέσα από αυτό και στην επικοινωνία βέβαια με το Θεό, που είναι πολύ βασικό, είναι πολύ πιο άμεσο αυτό, διότι δεν αναγιγνώσκεις ή δεν ψάλεις μόνο γράμματα ή λόγια, αλλά είναι ουσία. Είναι βαθιά ουσία, είναι η ουσία της πίστης σε πολλά ή να πω σχεδόν σε όλα από αυτά που ακούγονται, ειδικά την Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Είναι γεγονός ότι στους ναούς η Θεία Λειτουργία ταυτίζεται με τη θεολογία. Και όλες οι αγάπες λοιπόν μαζί, και η αγάπη για την ψαλτική και η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στη γλώσσα. Η ψαλτική και είναι σχεδόν ποίηση, δηλαδή όχι σχεδόν, θα είναι ποίηση, είναι ποιητικός λόγος. Ο ποιητικός λόγος με την έννοια που απαγγέλλεται, αλλά δεν εξηγείται, είναι ερωτική ποίηση. Απευθύνεται σε κάτι ανώτερο. Σε κάτι το οποίο δεν είναι απτό, δεν μπορεί να το πιάσεις, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις με τις αισθήσεις τόσο έντονα, αλλά μπορείς να κυριαρχήσεις σε αυτό συναισθηματικά. Αυτή δηλαδή η συναισθηματική σου κατάσταση περνάει μέσα από το λόγο, αλλά πρέπει να φτάσεις σε αυτό καταλαβαίνοντας τι ακριβώς αποδίδεις. Όπως έλεγε, αυτό ισχύει και για κάθε μορφή τέχνης, ας πούμε, και υποκριτική τέχνη, δεν είναι απλώς να λέω το ρόλο μου, να είμαι μέσα από αυτό. Εγώ είμαι μέσα από αυτό. Να το βιώνεις. Το βιώνεις, δεν υπάρχεις απλά μόνο, είναι το είναι. Είσαι εκείνη την ώρα αυτό που απαγγέλεις, αυτό που ψάλεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι μέσα από τα ιερά κείμενα και τις ιερές ακολουθίες είναι μια γλώσσα ζωντανή, είναι μια γλώσσα δηλαδή που ομιλείται περίπου η ίδια αυτούσια εδώ και 1500 χρόνια. Είναι μια μορφή δηλαδή επικοινωνίας του σήμερα, του ανθρώπου του σήμερα, με τον πρόγονό του, που έλεγε ακριβώς και εκφραζόταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, συναισθηματικά ακουμπάει η καρδιά του σημερινού ανθρώπου με την καρδιά εκείνου του 4ου, 3ου, 5ου αιώνα μετά Χριστόν, που έψελε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Βέβαια μπορεί να είναι λίγο πιο μετά, είναι σχηματικό λίγο το πότε γράφτηκαν ο κάθε ψαλμός, αλλά και ο λόγος του Ευαγγελίου. Δεν είναι μόνο δηλαδή καθαρά η ψαλτική ως ψαλτική. Η ψαλτική συμπληρώνει τον θείο λόγο. Ο θείος λόγος εκφράζεται δια των Ευαγγελίων. Αυτό ακριβώς όλα. Η γλώσσα, η διαφύλαξη της γλώσσας. Η γλώσσα είναι μία γέφυρα. Είναι μία γέφυρα του σήμερα με το παρελθόν, το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρυν οφθαλμού, να αντλούμε δύναμη, παραδείγματα και εικόνες από αυτό, και έτσι διατηρούμαστε και ζωντανοί για τώρα και για τους επόμενους ανθρώπους της εποχής, της κάθε εποχής. Φαντάζομαι την απάντηση μετά από αυτά που μας είπε Σταύρο, αλλά εγώ θα επιχειρήσω να θέσω το ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη σου για την μετάφραση της Θείας Λατρείας που ακούγεται ως πρόταση από κάποιους? Δεν θεωρώ ότι θα εισφέρει σε κάτι. Αυτός που είναι πραγματικά πιστός, αυτός που πραγματικά το αισθάνεται, το βλέπει πράγματι ως μια σύνδεση με το παρελθόν, και θα έρθει και θα βρει την λύση μέσα από αυτό. Θα βρει δηλαδή τον τρόπο μέσα από αυτά τα ιερά κείμενα να τα κατανοήσει. Κυκλοφορούν απίστευτες μεταφράσεις παράλληλες που μπορείς να λάβεις την οποιαδήποτε πληροφορία. Το λεξιλόγιο σου φτιάχνει πάρα πολύ μέσα από τα ιερά κείμενα. Φτιάχνει σε απίστευτο βαθμό. Είναι πλούτος συναισθημάτων, λέξεων. Θεωρώ ότι, γιατί είχε γίνει και μια απόπειρα επί Χριστοδούλου, τότε διαβαζόταν ο Απόστολος στα νέα ελληνικά, θεωρώ ότι ήταν παράτερο. Θεωρώ ότι δεν είχε να προσφέρει στη Θεία Λατρεία, τουλάχιστον αυτό που ο διεισμός ήταν σίγουρα κάτι το οποίο δεν με εξέφρασε, αλλά και ένας πλήρης μεταγλωτισμός, νομίζω θα έφερνε τα αντίθετα αποτελέσματα. Και είναι και ένας τρόπος έτσι να διατηρούμε στη μνήμη και τη γλώσσα εγώ μας. Θεωρώ έτσι, ότι, εγώ θεωρώ ότι έχει μείνει το τελευταίο προπύργιο αυτό. Να το διατηρήσουμε. Να το διατηρήσουμε. Ούτως ή άλλως αυτοί που τα υποστηρίζουν πάλι δεν θα έρθουν. Πάλι δεν θα γίνει τίποτα για αυτούς. Γιατί οι περισσότεροι που διαμαρτύρονται κυρίως είναι έξω από την Εκκλησία, έξω από το ευχαριστιακό γεγονός, παρά μέσα. Αυτή είναι μια δική μου παρατήρηση. Εύχομαι να είναι εσφαλμένη. Αλλά
Εγώ έχω δει ανθρώπους να κλαίνε με αυτά, με ανθρώπους με λίγη μόρφωση και να αντιλαμβάνονται επειδή κάποιος του τα εξήγησε, κάπου το είχαν διαβάσει και να από άλλους που είναι δήθεν μορφωμένοι ουσιαστικά, δεν διαφωνώ, αλλά να μην αγγίζει καθόλου αυτή η διήγηση, αυτή η αφήγηση, αυτός ο ποιητικός λόγος. Θεωρώ ότι ας δυσκολέψουμε κάπου τη ζωή μας και ας είναι αυτή η δυσκολία μας στο να πρέπει να έρθουμε εμείς σε επαφή παρά αυτό με εμάς. Και εσείς όμως οι ιεροψάλτες θα πρέπει που είστε στο αναλόγιο να βοηθάτε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα. Ειδικά με το θέμα του Αποστόλου για να μην χάνετε αυτό. Σίγουρα. Το κείμενο. Γιατί σίγουρα. Η αλήθεια σίγουρα. Είναι ότι δυστυχώς δεν πολλά... γίνεται κατανοητό λόγω της ανάγνωσης. Σωστά. Αυτά είναι χρόνια προβλήματα. Παρατηρημένα, προσπαθούν οι ανώτεροι εκκλησιαστικοί παράγοντες να δίνουν λύσεις, να κατευθύνσεις, να απευθύνουν λόγους πώς πρέπει να γίνεται αυτό και τα ιερά κείμενα αναφέρονται άλλωστε πώς πρέπει να ψάλλεται ο Απόστολος, ποια πρέπει να είναι η στάση του ψάλτη κτλ. Είναι στον πατριωτισμό του καθενός, θεωρώ, γιατί δεν έχουμε πολυτέλεια, δηλαδή δεν υπάρχει πολυτέλεια σε όλα να μπορούμε να ελέγχουμε και να πηγαίνουν πάντα τα πράγματα όπως έπρεπε να πηγαίνουν. Ωστόσο, όσο πιο καλλιεργημένος, ανθρώπινος, ουσιαστικός, πιο κοντά συνειδητά στο Θεό είναι ο ψάλτης, θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα με λιγότερους, δεν είναι οι λαρυγγισμοί, ούτε τόσο η καλή φωνή, η τεράστια που πρέπει να δείξουμε τη δυνότητά μας πάνω σε κάτι το οποίο χρειάζεται η πίστη χρειάζεται, όχι καταναγκασμό, χρειάζεται το στοιχείο της απλότητας, το στοιχείο της αγάπης και της αντίληψης, της συναισθηματικής αντίληψης του ψαλωμένου, του απαγγελωμένου με αυτόν τον οποίο θέλει να μας ακούσει, με αυτόν τον οποίο έρχεται να συμμετάσχει στην ευχαριστιακή αυτή ζωή. Μίλησες για τέχνη, είσαι γνωστός φιλότεχνος. Ναι. Διότι πάντοτε τις αναρτήσεις σου στο Facebook συνοδεύουν πίνακες, κυρίως της δυτικής τέχνης, ναι. Αλλά και κάποιες φορές και δικών μας καλλιτεχνών. Νομίζω ότι η δυτική τέχνη απλά κάποιες τεχνοτροπίες της μου βγάζουν με περισσότερο τη σύνδεση με το θείο, με το στοιχείο αυτό που περιγράφω, κυρίως το στοιχείο το φωτεινό που υπάρχει. Στη Βυζαντινή παράδοση συνήθως το φως εκπέμπεται από το πρόσωπο, ενώ στη Δυτική τεχνοτροπία είναι περισσότερο το φως, είναι από τα γύρω στοιχεία. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι θα ταυτιζόταν με το λόγο τον θρησκευτικό μέσα από μια εικόνα, το έχουμε όλοι λίγος πολύ δεδομένο. Δεν θα έκανε κάτι παραπάνω σε αυτό. Γι' αυτό προσπαθώ να βρω στοιχεία σύνδεσης με την Δυτική τέχνη, κυρίως είμαι πιο πολύ, αν το θέλεις, προς τον μανιερισμό, φλαμανδούς ζωγράφους και τον μπαρόκ ακόμα. Δηλαδή είναι αυτές οι υπερβολές που μπορεί να υπάρχουν, όπως ο μανιερισμός ή τη Μεγάλη Πέμπτη, ας πούμε, η Σταύρωση του δικού μας Γκρέκου, κάποιες επιμήκεις μορφές, κάποια περίεργα μοτίβα, τα οποία τι δίνουν, επιτείνουν μια συγκινησιακή ατμόσφαιρα και αυτό προσπαθώ μέσα από τους ύμνους ή μέσα από την επεξήγηση των συμβάντων της ημέρας να τους αποδώσω σε ένα ζωγραφικό πίνακα όπως ένας καλλιτέχνης προσπάθησε, θεωρώ, γιατί υπηρετούσε την τέχνη του, υπηρετούσε και αυτή την τεχνοτροπία. Δεν έχει ανάγκη το ότι είναι δυτικός ή ανατολικός ή οτιδήποτε, αρκεί το ότι θέλει να υπηρετήσει το θείο, έχει εμπνευστεί από το θείο και προσπαθεί τι να κάνει, να επικοινωνήσει αυτό ως μορφή μέσα από το, ο καθένας μέσα από το δικό του μετερίζ, μέσα από τη δική του, μέσα από το δικό του τρόπο έκφρασης. Αυτό ακριβώς είναι και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθώ, κυρίως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα σου πω, Δήμητρα, πώς ξεκίνησε την ιστορία. Κάποτε είχα μια αναζήτηση τι σημαίνει η λέξη παπαντή σε πιο μικρή ηλικία. Λέω παπαντή. Να πάμε στην ετυμολογία, δηλαδή. Πάμε να πούμε, ναι, γιατί όλα αυτά σχετίζονται, να καταλάβεις γιατί, τι σημαίνει παπαντή. Τέλος πάντων, προϋπάντηση, ωραία υποδοχή, πάμε να δούμε τι σημαίνει η μέρα εκείνη και βλέπω και τα λοιπά, ότι ο Σιμεών
αναφώνησε το περίφημο «Νίν απολύσει το δούλου σου δέσποτ», όταν οι γονείς του Ιησού παρέδωσαν κατά το έθιμο τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος. Εκεί μου ήρθε η παράλληλη σκέψη ότι τι ένιωσε ο Σιμεών. Ένιωσε την επαφή ότι πλέον έκανε τον κύκλο της ζωής του με κάτι τόσο πολύ σημαντικό, ώστε δεν είχε κανένα πλέον ενδιασμό να φύγει προς τα επουράνε, να χαθεί από τον κόσμο αυτό, γιατί θεώρησε ότι ολοκλήρωσε την πορεία του και θα φύγει ευτυχισμένος. Γιατί έγινε μια σημαντική συνάντηση. Ακριβώς, έγινε μια σημαντική συνάντηση με κάτι υπερβατικό. Το ίδιο για την εποχή του, αντίστοιχα την πίστη του. Και μετά το συνέδεσα, και γι' αυτό το έχω και αυτό στα πλαίσια κάποιων άλλων ημερών, δεν είναι μόνο η Μεγάλη Εβδομάδα με την οποία είναι όλο το έτος που έχω αναφορές. Εκεί ασχολήθηκα με το δικό μας το Διαγόρα. Και λέω, και ο Διαγόρας τι έγινε. Όταν το σήκωσαν τα παιδιά του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γέρος πια και ήταν και αυτοί οι Ολυμπιονίκες και τα παιδιά του, του λένε κάθανε Διαγόρα. Τώρα λοιπόν ολοκληρώθηκε, άρα υπάρχει μια σύνδεση. Τι η σύνδεση? Τους υποδέχθηκε τους δύο στην αιωνιότητα, γιατί είχαν φτάσει σε αυτή την ολοκλήρωση μέσα από τη δική τους πίστη, μέσα από το δικό τους αγώνα, να καταξιωθούν, και καταξιώθηκαν πώς? Όχι μόνο μένοντας εκείνη τη στιγμή ευτυχισμένοι, αλλά όλοι εμείς να μπορούμε να τους αναφέρουμε ακόμα και τώρα. Θα έλεγα, αν συμφωνείς και εσύ, να δούμε έτσι μερικούς πίνακες και τις σχετικές αναστήσεις. Βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε από το Σάββατο του Λαζάρου, που είναι και σχετικά πρόσφατα στη θύμησή μας. Βέβαια. Και ταύτα λοιπόν, ο Ιησούς φωνή μεγάλη εκράβγασε. Λάζαρε, δεύρω έξω. Ο Ιησούς δεν διατάζει τον Λάζαρο, αλλά του προσφέρει μία δυνατότητα. Δυνατότητα και προοπτική που μεταφέρεται σε κάθε εκπεσόντα να ελπίζει ότι ακόμα κι αν είναι πνευματικά νεκρός, μπορεί να ξαναζήσει. Καμέ φιλάνθρωπε νεκρών της πάθες ή ως συμπαθής, εξανάστησον δέομαι. Και παρακαλεί ο Χριστός, άραντε των λίθων, για να υποδεχθούμε τον δικό μας Λάζαρο που υπερεύει τον θάνατο των αμαρτημάτων του στη νέα πνευματική του ζωή, να τον συγχωρέσουμε και να τον επανεντάξουμε στη δική μας ζωή όπως θα έκανε και ο ίδιος. Τη συναισθηματική αυτή διάσταση που προκαλεί η Ανάσταση του Λαζάρου απέδωσε μοναδικά με τα εκφραστικά μέσα του Μπαρόκ κατά βάση ο Γάλλος ζωγράφος του 17ου αιώνα, Ζαν Ζουβενέ. Ακούσαμε έτσι την ανάλυση που κάνεις και για το γεγονός της ημέρας, συνδυαστικά βέβαια με τον πολύ ωραίο πίνακα του Ζουβενέ που είδαμε. Ναι, είναι το μπαρόκ στοιχείο που έχουμε μια υπερβολή και στα πρόσωπα και στις σκιάσεις και στο φωτισμό. Αυτό δείχνει ότι όλη αυτή η διάσταση που είναι η νέα, να συνδυαστεί το νέο με το παλιό, τι είναι? Η νέα είναι μια ανακαίνιση, είναι μια μορφή δηλαδή από έναν πεπτοκότα, έναν άνθρωπο που χάθηκε, όπως είναι ο Λάζαρος, χάθηκε από τη ζωή, πρέπει να τον επανεντάξουμε στη δική μας ζωή. Είναι πάλι μια μέρα, αν το θες για μένα, συγχώρηση σήμερα. Αυτή η Ανάσταση του Λαζάρου σηματοδοτεί και αυτό το πράγμα. Μια αναγέννηση στον προσωπικό μας άνθρωπο, ο οποίος για κάποιο λόγο είτε εξέπεσε από την συνηθισμένη του πορεία και πρέπει να του δώσουμε μια νέα όθηση στο να ξανασυμμετάσχει, στο να ξανασταθεί στα πόδια του και να του δώσουμε μια νέα ευκαιρία. Από μας εξαρτάται. Πολλές φορές οι πόλτες είναι σφαλερές από δικά μας λάθη. Όχι από τα λάθη του ανθρώπου, ο οποίος είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση τα σφάλματα. Αλλά η μη συγχώρεσή τους πολλές φορές, όσο δυνηρή και να είναι, όσο δύσκολη και να είναι, καθιστά επαχθέστερο το σφάλμα για αυτό που το διέπραξε και θα ήθελε να επανενταχθεί ή να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Και ίσως πολλές φορές και η μη συγχώρεση που γίνεται και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Που είναι και αυτό κάτι που συναντάτε συχνά και είναι τραγικό. Και είναι τραγικό και συναντάτε και συχνότερα στις μέρες μας, νομίζω ότι ο ατομισμός, η μη επαφή με τον άλλον, περιχαρακωνόμαστε στον εαυτό μας και στα θέλω μας και στα πιστεύω μας σαν απόλυτες αλήθειες. Όλοι μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό. Όποιος λέει το αντίθετο είναι λίγο ψεύτης, λίγο ότι προσπαθεί να βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και μέσα από τον άλλον.
κυρίως μέσα από τον άλλον, διότι αν δεν τα βλέπουμε μέσα από τον άλλον, δεν θα κατανοήσουμε ποτέ ενδεχομένως κάποιες συμπεριφορές ή θα ανεχόμαστε μόνο συμπεριφορές που ταυτίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά με εμάς. Και αυτό είναι μια φανερή πηγή δυστυχίας όλων. Όλων, όχι μόνο προσωπική, αλλά της κοινωνίας γενικότερα. Και να συνεχίσουμε με τον πίνακα που απεικονίζει την πόρνη που πλένει τα πόδια του Ιησού. Είναι η ιστορία μιας μετανοημένης γυναίκας που ενσαρκώνει όλη την ατέρμονη διαδικασία του ανθρώπου να πίπτει και να εγείρεται ή η αποδιδόμενη απευθεία στον ίδιο τον Ιησού προτροπή κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία, ο Σάκης αν πέσεις, έγειρε και σωθήσει. Ιστορικά και διαχρονικά, η σύγχυση ως προς το πρόσωπο της μετανοημένης γυναίκας είναι αμφίπλευρη. Από τη μία να συγχαίεται το πρόσωπο αυτό με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, όπως έπραξαν οι περισσότεροι δυτικοί ζωγράφοι διαφόρων σχολών, όπως ο περίφημος Ισπανός ζωγράφος του 17ου αιώνα, Μιγγέλ Μανρίκ της τεχνοτροπίας του Μπαρόκ, ή ο διάσημος και κορυφαίος εκπρόσωπος της φλαμανδικής σχολής ζωγράφος Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, στον παρακείμενο πίνακα. Και από την άλλη να πιστεύετε ότι το πρόσωπο αυτό της εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσης γυναικός είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τη βυζαντινή ποιήτρια του 9ου αιώνα την Κασιανή. Η τελευταία ήταν εκείνη που με τη βαθιά της καλλιέργεια και πίστη απέκρουσε την αποστροφή του αυτοκράτορα ότι εκ γυναικός ερεί τα φαύλα, εννοώντας την αμαρτία της πρωτόπλαστης Εύας με το περίφημο «Αλ ως εκ γυναικός πηγάζει τα Κρήτο», δηλαδή τα καλύτερα, εννοώντας την Παναγία που έτεκε τον θεάνθρωπο. Η επιλογή του συμβολισμού στο πρόσωπο των δύο αυτών γυναικών, Μαγδαληνής και Κασιανής, έστω θεολογικά και ιστορικά ανακριβής, επιτείνει απλώς το μεγαλείο της ειλικρινούς μετάνοιας. Πολύ σημαντική μέρα της Μεγάλης Τρίτης. Πραγματικά η βεβηθισμένη τη αμαρτία. Πολύ φοβερή ύμνη που εκείνη την ημέρα θέλουν να τονίσουν πόσο σημαντική ήταν πρώτον ότι ένας άνθρωπος που ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία καταφέρνει να σωθεί, καταφέρνει να γίνει κοινωνός με τον ίδιο το Σωτήρα, το Χριστό, και ότι αυτοί ήρθαν να δικαιωθούν, αυτούς ήρθε να δικαιώσει ο Χριστός, τους κάλεσε και καλεί σε μετάνοια. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή, αν το θέλεις, ιστορική αδικία στο πρόσωπο αυτών των δύο γυναικών, και της Μαρίας της Μαγδαληνής, αλλά και της Κασιανής, διότι τη χάνει να ψάλουμε το περίφημο ύμνο «Η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει» κτλ. Και να κλείσει έτσι και η ακολουθία τη Μεγάλη Τρίτη, και να θεωρούμε ότι το πρόσωπο αυτό ήταν, η πόρνη, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κάτι το ανάποδο, ειδικά και οι δύο, και η Κασιανή, αλλά και η Μαρία Μαγδαληνή, προς Θεού δεν έχουν κανένα στίγμα τέτοιας συμπεριφοράς. Και δεν είχαν καμία έκλειτη ζωή. Καμία έκλειτη ζωή. Ωστόσο, στην κοινή συνείδηση, για κάποιο λόγο, όταν πεις η Κασιανή Μαρία Μαγδαληνή, υπονοείς κάτι κακό, υπονοείς ότι έχει κακή ζωή, ή εσύ έχεις μια κακή συναναστροφή με ένα τέτοιο πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό ήθελα λοιπόν να ξυστορήσω δύο παράλληλες ιστορίες, και τη μετάνοια προφανώς, το στοιχείο της μετάνοιας, το οποίο μπορεί να το επικαλεστεί οποιοδήποτε, ίσα ίσα δηλαδή μετάνοια ενός ανθρώπου που είναι βαθιά ποτισμένος με την αμαρτία, έχει τη δυνατότητα, αυτή είναι το γνήσιο χριστιανικό φρόνημα, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα και να γίνεις και αποδεκτός, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ξαναμπείς στην κοινωνία με τον Κύριο, άρα στην κοινωνία με όλη την χριστιανική κοινότητα, είναι ένα το σημαντικό, και το δεύτερον να αποκατασταθούν. Αλλά και ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι είναι το μεγαλείο αυτό, δηλαδή ότι προτάσσοντας αυτές τις δύο γυναίκες, το στοιχείο της μετάνοιας γίνεται ακόμα ουσιαστικότερο για την χριστιανική πίστη, για την ημέρα της Μεγάλης Τρίτης. Ευτυχώς, Σταύρο, ο Θεός μας δέχεται, έστω και την τελευταία ώρα, την έσχατη ώρα, αντίθετα με μας που δυσκολευόμαστε πολλές φορές να αποδεχθούμε και να συγχωρήσουμε. Ακόμα και όταν έρθει δική μας η στάτη ώρα. Παραμένουμε εγωιστές και υπερασπιστές μιας αυταπάτης. Να προχωρήσουμε όμως. Βεβαίως. Με την σταύρωση. Η ασχήμια και το κακό προσωρινά θριαμβεύουν. Ο θυελώδης ουρανός και το σκοτάδι κυριαρχούν, όπως και στη σταύρωση του δικού μας Ελ Γκρέκο.
Όμως, παράλληλα, υπάρχει και αποδίδεται μέσω των κυρίαρχων προτύπων του μανιερισμού, ιδίως μέσω της εξεζητημένης τάσης του σώματος του εσταυρωμένου και του στροβιλισμού των λεφελών, η προοπτική του φωτός που γεννά μια παράτερη με τη στιγμή προσδοκία. Το φως, που ως αισθητικό και υπαρξιακό γεγονός, δεν υπέρ από το καλό ή το κακό, καθώς είναι το αγαθό. Το πρωινό που ακολουθεί, δανειζόμενος λίγο παραφρασμένους τους λόγους του Σέξπιρ από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, φέρνει μια σκοτεινή ειρήνη και ο ήλιος σε ένδειξη πένθους δεν θα εμφανιστεί. Κάποιοι θα συγχωρεθούν, κάποιοι θα τιμωρηθούν. Ουδέποτε μια ιστορία ήταν τόσο πονεμένη όσο αυτή της Σταύρωσης. Ουδέποτε όμως μια τόσο στενάχωρη και φρικιαστική ιστορία έκρυβε μέσα της τέτοιο μεγαλείο χαρά και δόξα συγχρόνως. Απλά υπομένω και σωπαίνω, γιατί γνωρίζω, κατά τους ποιητικούς λόγους του Τάκη Βαρβιτσιώτη, πως είσαι του αιωνίου η προσμονή. Προσμένω, αδερφέ, ακοινώνεται των αχράντων μυστηρίων, αμύρωτε από του ιερού Ευχελαίου, οι νεκροί σου θα τιμηθούν όπως τους πρέπει. Ο εσταυρωμένος είναι μέσα σου. Όσο σου τον στερούν, τόσο η πίστη σου δυναμώνει. Νομίζω η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μεγαλύτερη αντίφαση, διότι από την αντίφαση αυτή υπάρχει και όλο το βίωμα το θρησκευτικό. Από τη μία είναι μια σκληρή μέρα, ο Σταυρός είναι σύμβολο μαρτυρίου, αλλά από την άλλη ο Σταυρός είναι και η αποθέωση της ίδιας της αλήθειας. Αυτή λοιπόν είναι η μέρα που κυριαρχεί το σκοτάδι, πλην όμως υπάρχει προοπτική του φωτός. Υπάρχει δηλαδή μια αντίφαση και στα πράγματα, στα γεγονότα, στις στάσεις ζωής, στις συμπεριφορές. Είναι μια μέρα λίγο ιδιαίτερα περίεργη. Αυτή η προσμονή της Αναστάσεως, όπως το είπε και ο ποιητής πολύ εύστοχα, σε το αιωνίο προσμονή, και αυτή η προσμονή είναι διαρκής, είναι ερωτική, είναι ανεκπλήρωτη, αλλά και εκπληρωθήσα ταυτόχρονα. Δεν εκπληρώνεται ποτέ, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά είναι καταδικασμένη να εκπληρωθεί εφόσον πιστεύεις. Αυτά όλα προσπάθησα μέσα στη μέρα αυτή να τα αποδώσω και με το μανιερισμό βέβαια του Γκρέκο, που είναι εκπληκτικός θεωρώ ο συγκεκριμένος πίνακας στο να αποδώσει αυτή την υπάρχουσα αντίφαση, αλλά και μέσα από τους λόγους του Σέξπιρ και Ελλήνων ποιητών, να αποδώσουμε τι ακριβώς πραγματικά μπορεί να σημαίνει και να συναισθανθούμε λίγο πέρα από το αυστηρό πρωτόκολλο το εκκλησιαστικό τη μέρα αυτή. Και θα συνεχίσουμε πάλι με πίνακα Έλληνα δημιουργού. Πρόκειται για τον Επιτάφιο του Θεόδωρου Ράλη. Τίποτε το μυστηριακό δεν περιβάλλει την παράδοση. Μεταδίδεται από μια γενιά στην άλλη, εν μέρη με το συνηθισμένο τρόπο ζωής μιας κοινωνίας, χωρίς κάποια συνειδητή προσπάθεια ή εν μέρη από ανθρώπους που η συντήρησή της τους έχει τροποντινά ανατεθεί, όπως δασκάλους, γονείς, ιερείς. Είναι κατά κάποιο τρόπο η διαθήκη που κάνει τις επόμενες γενιές κληρονόμους του κόσμου. Ο κορυφαίος επιτάφιος του μεγάλου ζωγράφου Θεόδωρου Ράλη, που παρέμεινε αθέατος για περισσότερο από 75 χρόνια, με το υλικό των συμβόλων του ανεπιτίδευτο, γεμάτο από ευλάβεια, απλότητα και αθωότητα, μας υπενθυμίζει ακριβώς αυτό και μάλιστα σε μία μέρα όπου κυριαρχεί εκοφαντικά το «Σιγισάτο Πάσα Σάρξ» βρωτία. Νομίζω η Μεγάλη Παρασκευή στην ελληνική ορθοδοξία έχει μία ειδική θέση. Δηλαδή το έθιμο του επιταφείου έπρεπε και πρέπει να προβάλλεται. Είναι ένας πλούτος της ελληνικής ψυχής, της ελληνικής ορθοδοξίας. Θεωρώ με τον πίνακα του Ράλη, που ήταν φοβερό ότι για 75 χρόνια, για πόσα χρόνια δεν ξέρω, ήταν αθέατος, ήταν κάπου λίμναζε. Ξεχασμένος από την ανάγκη να θεαθεί, γιατί είναι κάτι το συγκλονιστικό, θεωρώ ότι αποδίδει αυτό που είναι η Μεγάλη Παρασκευή, η απλότητα και η ησυχία. Εκείνη την ημέρα κάνεις μόνο ησυχία, εκείνη την ημέρα πενθείς. Εκείνη την ημέρα δεν έχεις να πεις πολλά, δεν έχεις να κάνεις πολλά, έχεις μόνο να είσαι ευλαβής και τίποτα παραπάνω. Αυτή την απλότητα και την ευλάβεια μέσα από τον πίνακα του δικού μας Ράλη, αλλά και μέσα από τη δικιά μας παράδοση, που συμβολίζει ακριβώς αυτό, ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσω να την παρουσιάσω μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές και τον
πολύ εύστοχο πίνακα του Ουράλη. Και να ευχόμεθα, Σταύρο, αν συμφωνείς, να διατηρείται η παράδοση μας ανώθευτη, ακριβώς, χωρίς τους περιττούς στολισμούς που πολλές φορές δυστυχώς... Όλοι οι πειρασμοί είναι πολλοί, οι εποχές είναι πάντα που καθορίζουν τα πράγματα. Σε εποχές που υπάρχει η δυνατότητα να είμαστε πιο... σύνθετοι, να παράγουμε πράγματα, να έχουμε μια δυνατότητα να καταναλώνουμε περισσότερα πράγματα. Ναι, από τα κακά του νεοπλουτισμού ήταν και αυτό, να φορτώσουμε. Ναι, που δεν χρειαζόταν. Με κακόγουστα πολλές φορές. Σίγουρα, διότι την παράδοση μας. Είναι επικίνδυνο το να θέλεις να επιδείξεις πάνω σε αυτό, ακριβώς μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Οι απλοί στολισμοί, κατά τεκμήριο, είναι η καλύτερη στολισμή σε όλες τις εκδηλώσεις, θεωρώ. Όχι μόνο το επιτάφιο, αλλά γενικώς. Εδώ όμως η μέρα εκείνη απαιτεί και τον απλό στολισμό. Απαιτεί δηλαδή το όσο πιο δυνατόν να δείξεις μια ολιγάρκεια και μέσα από αυτό μπορείς να... δεν υπάρχει δεν είναι η μέρα να επιδειχθούμε, δεν είναι η μέρα να αποδείξουμε τίποτα. Ποιος είναι ο καλύτερος επιτάφιος, ποιος είναι η πιο πλούσια ενορία, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα αυτά και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια μέρα στην οποία πρέπει ακριβώς να δείξουμε την ευλάβεια με την ευσέβεια, όπως είναι ένα κορίτσι αθώο, ένα παιδί αθώο, το οποίο καθαρίζει τον απλό επιτάφιο του χωριού του. Και πάμε στο κορυφαίο γεγονός της Ανάστασης και βλέπουμε τον πίνακα, όπως τον φιλοτέχνησε, ο ζωγράφος Άρθουρ Χιούς. Και άξαφνα έρχεται αυτή η χαρά. Χαρά ίσως παράλογη. Χαρά από ένα γεγονός ανέφικτο, διαψευδόμενο βιωτικά. Η χαρά αυτή είναι δώρο του ουρανού. Σαν θεία χάρη, ανεξήγητη, δεν έχει λόγο και δεν αιτιολογείται. Και η απουσία του λόγου είναι ίσως ο μόνος παραδεκτός, δυνατός, αληθινός λόγος. Προστί. Ας μην γυρέψουμε για μια φορά απάντηση στο τινή τρόπο και προστί ή διαφορετικά στο τι πάει να πει αυτό και πώς αιτιολογείται. Ας μείνουμε στη γλυκιά μας άγνοια για λίγο. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη στον καθοδηγητή και λυτρωτή. Ας προσποιηθούμε πως δι' αυτού γνωρίζουμε. Σήμερα είναι μια νέα αρχή. Αρχή για να αποβάλουμε κάθε κακό, πονηρό και ψεύτικο, αφετηρία να γίνουμε καλύτεροι. Όχι στο μέλλον, ούτε σε μια άλλη ζωή. Σήμερα, τώρα, στην αγαλίαση που αισθανόμαστε σήμερα και ομένη της λαμπάδας με το ανέσπερο φως, ο κόσμος του καλού, του αγαθού, της αλήθειας, αποκαλύπτεται μέσα σε ένα άλλο φως, ολότελα καινούριο. Αυτήν την ενόραση του καθαρού προσπαθεί να αποτυπώσει με τη λυρικότητα των γραμμών και τους καθαρούς και φωτεινούς χρωματισμούς στον παρακείμενο ζωγραφικό πίνακα, ο εκ των κορυφαίων των προραφαηλιτών ζωγράφων του 19ου αιώνα, Άρθουρ Χιούς, απεικονίζοντας το γεγονός της Ανάστασης, όχι προσιλωμένο στο είδωλο του Αναστάντος Χριστού, αλλά στο δρόμενο της νίκης του φωτός, στην απόδοση του νικηφόρου αγώνα για ανανέωση εσωτερική και απελευθέρωση της ψυχής από τον φόβο και την επικυριαρχία του κακού. Τα περισσότερα δυτικά έργα της ζωγραφικής της ημέρας αυτής της Αναστάσεως δίνουν μεγάλη σημασία στην εικόνα του Αναστάντος. Δηλαδή, τον μεγενθύνουν, είναι κεντρικό πρόσωπο ή γενικώς είναι το κύριο δρόμενο, είναι ο τρόπος με τον οποίο φωτίζεται όλη η δημιουργία. Εδώ είναι μια ειδική περίπτωση όπου το είδωλο του Ιησού, του Αναστάντος Ιησού, έχει πάει λίγο πίσω και θέλει να δώσει το φως γύρω από τον Ιησού. Ότι ο Ιησούς δίνει το φως, αλλά το φως πρέπει να εισπραχθεί από αυτόν που το βλέπει, ώστε να είναι η ανανέωση, να είναι η μέρα εκείνη που θα δημιουργηθεί ξανά ένας νέος άνθρωπος μέσα σου, ο άνθρωπος εκείνος ο καθαρός, που έχει βγει από την πορεία αυτή, τη δύσκολη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, του αγώνα του σκληρού, του αγώνα με τον εαυτό του, και να μπορέσει καθαρότερος, να μπορέσει να δημιουργήσει ξανά, να είναι δίπλα στον συνάνθρωπό του, να μπορέσει να χαλιναγωγήσει τα πάθη του και όλα τα ενδεχόμενα κακά της ανθρώπινης φύσης. Νομίζω για τη μέρα αυτή έχουν αυτοί πάρα πολλά. Απλά είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε με διάφορα πάλι εδώ μοντέλα ζωγραφικά και να περάσουμε τα μηνύματα που είναι πάμπολα αυτής της μέρας, και ένα από αυτά είναι η νέα ζωή.
Πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν, Σταύρο, όλοι μας και ο κόσμος, εάν όλα αυτά τα βιώναμε, τα κάναμε έτσι τρόπο ζωής. Όσο πιο μπορεί, νομίζω τα σκεφτόμαστε, τα βρίσκουμε μπροστά μας και μας προβληματίζουν, μέσα από τη δυσκολία, γιατί κανένας δεν έχει την εύκολα την αρετή μέσα του να μπορεί να τα, να τα βιώνει και να τα κάνει πράξη στην ουσία, γιατί τα λόγια είναι εύκολα όσο είναι γνωστό, οι πράξεις είναι οι δύσκολες, το πεδίο της μάχης είναι το δύσκολο, να αποδείξουμε εκεί ότι όλα αυτά που λέμε, όλα αυτά που πιστεύουμε, τα εννοούμε και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Να, είναι προφανώς και το βάρος, το κοσμικό, ακριβώς, πιο μεγάλο, το οποίο μας έλκει προς τα κάτω. Μας έλκει προς τα κάτω, είναι και οι σιρήνες του σύγχρονου τρόπου ζωής, είναι και η ανθρώπινη αιματοδοξία, είναι πάρα πολλά που στέκονται εμπόδιο στο να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που είναι προς όφελος των συνανθρώπων μας, κυρίως θα αντανακλούν και στη δική μας ζωή γενικότερα. Ωστόσο, θεωρώ ότι η συνεχής υπόπνηση, η επαφή με αυτά τα πράγματα, είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, το Χριστό κοντά μας και να αποτελούμε για τον εαυτό μας ένα πρότυπο και με βάση αυτό και άλλοι να μπορέσουν να πάρουν μια δύναμη που χρειάζεται, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο βλέπουμε δυνατούς ανθρώπους, εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί που έχουν γνήσια πίστη και μπορούν να την εκφράζουν και να δίνουν αισιοδοξία, να δίνουν δύναμη μέσα από το προσωπικό τους παράδειγμα. Δεν είναι πολλοί, είναι αρκετοί, είναι ικανοί. Πιστεύουμε στην προσπάθεια και το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα θα έρθει. Η μνήμη λοιπόν του Θεού είναι ζωή, είναι οξυγόνο. Και σε ευχαριστούμε και σένα που μας δίνεις αυτή την δυνατότητα να την έχουμε με όλα αυτά τα υπέροχα κείμενα που δημοσιεύεις πολύ συχνά με αφορμή τα διάφορα εκκλησιαστικά γεγονότα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα ευχηθούμε να συνεχίσεις έτσι με την ίδια έμπνευση να γράφεις για αυτά που αγαπάς. Και να έχεις και τη βοήθεια του Θεού, που από ό,τι φαίνεται την έχεις, που σου έδωσε αυτό το χάρισμα και το αξιοποιείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την κουβέντα, η οποία ήταν επικοδομητική, και για την ενθάρρυνση, γιατί κάποια στιγμή σκοπεύω όλο αυτό να εκδοθεί κάπως, πέρα από το ωραίες είναι δημοσιεύσεις στο Facebook και τα λοιπά, να βρω το χρόνο και να τα μπορέσω να τα συγκεντρώσω, γιατί είναι και πάρα πολλά πλέον, έχουν φτάσει πάρα πολλά και δεν είναι μόνο την ημέρα, απλά την ημέρα, την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας είναι πιο έντονο το συνέστημα το θρησκευτικό, είναι οι μέρες πιο κατανυκτικές, αλλά όλο το χρόνο υπάρχουν γεγονότα και αφορμές πάνω στις οποίες μπορεί η θρησκεία με την τέχνη, η ανατολική θρησκεία με την τέχνη, η δικιά μας θρησκεία με την κάθε μορφή τέχνης, με την ποίηση, με την λογοτεχνία να ενωθεί και να δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο να μας ανοίξει και κάποιες καινούργιες διεξόδους αναγνώσεις των πραγμάτων, με την έννοια να μην είναι λιγότερο στήρες πολλές φορές, γιατί πολλές φορές κάποια κηρύγματα, κάποιες διδαχές είναι κάπως παροχημένες και χρειάζεται να διανθίζεται ο λόγος για να είναι να κουμπάει στην καρδιά μας. Να κουμπάει στην καρδιά, ακριβώς. Να κουμπάει στην καρδιά. Να σας καληνυχτήσουμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι κάθε Πέμπτη μπορείτε να μας βλέπετε από την τηλεόραση Θάρη στις 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Παρασκευή το απόγευμα στις 4.